Την οριστική απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών, το μεγαλύτερο σε εκκρεμότητα αναπτυξιακό έργο της χώρας, όπως χαρακτήρισε τον ΒΟΑΚ, να κατασκευαστεί με διόδια, ανακοίνωσε χθες το απόγευμα από την Αντιπεριφέρεια Χανίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες μετά τη θεμελίωση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, ο Πρωθυπουργός επέλεξε από τη γενέτειρά του να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Το έργο αυτό θα είναι ένα έργο, θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος, το οποίο θα έχει και θα γίνει με διόδια. Διόδια όμως λογικά και με προβλέψεις οι οποίες θα δίνουν διευκολύνσεις στους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τον δρόμο εκεί που δεν θα υπάρχουν άλλες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το έργο θα ξεκινάει από τη μία άκρη της Κρήτης και θα φτάνει μέχρι την άλλη, κάνοντας σαφές ότι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών περιλαμβάνεται και το τμήμα Χανιά Κίσαμος που είχε τεθεί εκτός μελετών. Αποτελούσε και αποτελεί δέσμευσή μου ότι ο βόρειος οδικός άξονας θα γίνει στην ολότητά του, και επειδή αντιμετωπίστηκε το ζήτημα από πού θα ξεκινάει ο ΒΟΑΚ στην πρώτη του φάση, ναι, ο ΒΟΑΚ θα ξεκινάει από την Κίσα, δεν θα ξεκινάει από τα Χανιά. Και το λέω αυτό γιατί το κομμάτι Κίσαμος Χανιά είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί μελετικά ακόμα να μην είναι όριμο, είναι όμως κατασκευαστικά αρκετά απλό να γίνει, άρα δεν έχει αυξημένα κόστη. Και είναι βέβαια και ένα κομμάτι το οποίο έχει ένα τέτοιο κυκλοφοριακό φόρτο που να δικαιολογεί την ένταξή του στο κύριο σκέλος του έργου αυτού. Εντός του επόμενου εξαμήνου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες από το Υπουργείο Υποδομών, ώστε στη συνέχεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δώσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και το έργο να είναι έτοιμο να προκηρυχθεί το 2021, είπε ο Πρωθυπουργός. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και να λύσουμε το ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου. Διότι όπως σας είπε, ο Υπουργός, ένα έργο το οποίο θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης, απαιτεί και μία ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ετήσια βάση, η οποία δεν είναι αμελητέα. Κατά συνέπεια, αυτοί οι πόροι πρέπει να βρεθούν. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του πρώτου σκέλους του έργου από ευρωπαϊκά προγράμματα και στη συνέχεια, αν υπάρχει δυνατότητα, από επεκτάσεις άλλων συμβάσεων παραχώρησης, ώστε να τροφοδοτηθούν και να κατευθυνθούν στην Κρήτη. Ορίζοντας υλοποίησης του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου για το νησί, εξαρτάται από τις τελικές τεχνικές προδιαγραφές του. Στο μεταξύ, στον υφιστάμενο δρόμο, έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια επεμβάσεις ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για την οδική ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του δρόμου. Έχουμε αυτόν τον δρόμο, είναι προβληματικός. Θα φτιάξουμε καινούριο δρόμο, θα χρειαστούν χρόνια για να ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε η μεγάλη ευθύνη βαραίνει πρωτίστως τους ίδιους τους οδηγούς, οι οποίοι ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη θα πρέπει να αλλάξουν συνολικά την οδική τους συμπεριφορά. Για τη σύνδεση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης με το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ο Πρωθυπουργός έκανε γνωστό ότι μελετάται ως ανεξάρτητο δημόσιο έργο. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά ήταν το Δημαρχείο της πόλης, από που δήλωσε ότι θα εξεταστεί το αίτημα για παραχώρηση του κτηρίου των Ιταλικών στρατώνων που στέγαζε το Πολεμικό Μουσείο προς το Δήμο. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και για την καλύτερη αξιοποίηση του στρατοπέδου Μακοπούλου, αλλά και για την μεταβίβαση των Ιταλικών στρατώνων στον Δήμο, έτσι ώστε στον χώρο αυτό να χτιστεί ένα σύγχρονο Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης δόρισε στον Πρωθυπουργό μια κατασκευή φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό Πανεπιστημίου των ΗΠΑ. Θέλουμε να, με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε τη σχέση της κοινωνίας με το Πολυτεχνείο, που ξέρω ότι και εσείς και ο Αγίος πατέρας σας. Άλλο και η σχέση της οικογένειας και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με το Πολυτεχνείο είναι τόσο στενή που το δώρο αποκτά ιδιαίτερη συμβολική αξία.